Κύριε, θα έχουμε τον Πάτερ Δημήτριο από το Λιχαβητό να απαντάει σε όλες τις κατηγορίες που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και στο πόρισμα αυτό της Αρχιεπισκοπής. Τι λέει ο ίδιος, θα τον ακούσετε να τα λέει από το ίδιο του το στόμα. Πάμε πρώτα όμως, πρώτα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με μια σοκαριστική είδηση με το βιασμό ενός ανήλικου παιδιού από τον νέο σύζυγο σύντροφο της μητέρας. Τον πατριό του, επί της ουσίας, και μια περίπτωση η οποία έχει σοκάρει κυριολεκτικά το Ηράκλειο. Όλη την Ελλάδα έχει σοκάρει. Της Κρήτης και όχι μόνο, διότι μιλάμε για έναν 46χρονο, ο οποίος παρακαλώ την ώρα που η γυναίκα του γεννούσε το πέμπτο της παιδί. Το παιδί τους δηλαδή. Το δεύτερο δικό του, διότι έχει τρία από τον πρώτο της γάμο. Γι' αυτό είπαμε πατριός. Λοιπόν, άρα γεννούσε το παιδί του. Γεννούσε το παιδί του και την ημέρα που γεννούσε το παιδί του στο μεευτήριο, ο ίδιος βίαζε την κόρη του από τον πρώτο γάμο της γυναίκας του. Τη 13χρονη μαθήτρια, η οποία μην μπορώντας άλλο να αντέξει τους βιασμούς που υφίστανται από τον πατριό της, έκανε τι, έπιασε μια καθηγήτριά της και λέγοντάς της ότι μιλάει για κάποια άλλη περίπτωση, μιας φίλης της δήθεν, άρχισε να της εξομολογείται τα πάντα. Η καθηγήτρια φυσικά έπιασε το σφιγμό της μαθήτριας, κατάλαβε ότι μιλάει για τον εαυτό της και ενεργοποίησε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς την ίδια κιόλας στιγμής. Αποτέλεσμα, να συλληφθεί ο 46χρονος, η 13χρονη να βρεθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, έχουν πάρει δείγματα προκειμένου, βιολογικά δείγματα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το κοριτσάκι αυτό υφίσταντο το βιασμό και μάλιστα όπως η ίδια είπε στην καθηγήτριά της μία φορά την εβδομάδα από τον ίδιο της τον πατριό, ενώ η μητέρα μέχρι στιγμής φέρεται να μην πιστεύει την κόρη της ότι λέει αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι τέτοιο συνέβη μέσα στο σπίτι. Ότι έφερνε στον κόσμο το παιδί του βιαστή του παιδιού της. Είναι πραγματικά κάτι όχι εξωφρενικό, εξωπραγματικό. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Πάτερ Δημήτριο να βγαίνει εδώ και να λέει το τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντάει σε όλες αυτές τις κατηγορίες εις βάρος του, ότι με λίγα λόγια τον κατηγορήσανε ότι δεν γίνονται τα θαύματα και ότι όλα αυτά τα θαύματα που έχουμε δει στην εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων είναι ψεύτικα, έτσι λέει το πόρισμα. Το θέμα εδώ πέρα είναι τι λέει ο ίδιος και οι χιλιάδες πιστοί που σήμερα έχουν κατακλείσει το εκκλησάκι για να πάνε να προσκυνήσουν. Παρακαλώ.